Εάν θέλετε φτηνά και αξιόπιστα coins για το UEFA 20, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Επιλέγετε την κονσόλα στην οποία παίζετε, τα coins που θέλετε να αγοράσετε και είστε έτοιμοι. Πριν το checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό JO7 για 5% off. Εννοείται πως η αγορά UEFA coins γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το link είναι κάτω στο description. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι είχε προοπτική να γίνει 193 Food Draft Challenge. Όμως, πρώτο draft, offline draft για την ακρίβεια, κάναμε αυτό το draft και για κάποιο λόγο δεν ήταν 193. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, να διανοηθώ πώς γίνεται το συγκεκριμένο Food Draft να μην γίνει 193. Όπως και να έχει λοιπόν, ξενέρωσα πάρα πολύ. Βλέπετε ομάδα, ο Eusebio Prime, Zidane Moments, Ronaldo, Hulit, Καντέ, Σόκρατες, Μαλντίνι, Overmars, Yassin, πραγματικά τα πάντα έχει, Γκαρίντσα, δηλαδή. Απίστευτο που δεν είναι 193, οπότε κάναμε κλασικά ένα απλό ακόμη online food draft, να μπούμε να δούμε τι θα κάνουμε, οπότε αυτά πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, να δούμε τι συστήματα έχουμε. Έχουμε 4-2-3-1, 4-2-2-2, πάμε 4-2-3-1 γιατί δίνει πάρα πολλούς icons, δίνει πολύ ωραία πραγματάκια, οπότε πάμε με αυτό. Και ξεκινάμε τέλεια με έναν ωραίο Ροναλντίνιο, το οποίο θα τον πάρω γιατί θα μπει στο πάγκο, οπότε κρατάμε όλες μας τις θέσεις στο cam και στο striker το position ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν αν θα συνεχίσει τόσο ωραία. Εδώ ήταν Ζιντάν, είχαμε χαλάει για Μαραντόνα. Ζήνει Ζιντάν, όχι τον Prime Moments βέβαια, αλλά και ο Ρίγκιντα Εξάρις δεν εννοείται πως θα μας χαλάει. Οπότε θα τον πάρουμε και ξεκινάμε όπως είπα τέλεια. Εδώ είναι κακό από ό,τι φαίνεται όμως, ναι, είναι Silvers. Οκ, τουλάχιστον έφυγε το player pick τον Silver. Να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε Μαραντόνα 97 όπως τον ζήτησα και πριν, και έδωσε και Ζιντάν και Μαραντόνα. Πραγματικά τρομερή αρχή. Ο Ροναλντίνιο θα μπει άνετα για τον Silver στον Cam. Δίνει 94 Cruyff. Πρώτη φορά που βλέπω στο draft Cruyff 94, 5-5. Απίστευτη κάρτα. Δίνει και Dalglish, αλλά παιδιά δεν μπορώ να αφήσω Cruyff. Δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου φέτος. Οπότε πιστεύω είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραία ξεκίνησε. Πάμε στην DM που δεν είναι τόσο καλά από ό,τι φαίνεται. Ναι, πάμε με τον Ανουάρ του Παναθηναϊκού, αφού δεν έχει μεγάλη σημασία αφού δεν θα χρησιμοποιηθεί. Και εδώ έχουμε ένα Guardiola, Prime Guardiola 90 overall. Πάρα πολλοί icons και εδώ πέρα φαίνεται για icon και είναι ο Carlos Alberto και Zanetti, αλλά τον έχουμε δοκιμάσει ο Zanetti, ας δοκιμάσουμε και τον Alberto. Φαίνεται πάρα πολύ καλή κάρτα. Εδώ φαίνεται μέτρη. Ου, 92 Van Dijk, καθόλου μέτρο δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει κυλήσει τρομερά. Μην το ματιάσω, για να δούμε, και εδώ είναι καλό. Και δίνει Varane, Kondogbia, Safe Shifter, δίνει τον αυτό. Λοιπόν, λέω να το παίξω safe και να πάρω Βαράν και De Vrij μπορεί να πάρω για το Chemistry επειδή είναι Ολλανδός, αλλά δεν είναι καθόλου καλή κάρτα. Το παίξουμε safe και παίρνουμε Βαράν που είναι και χάλος και μπορεί να κάνει και ωραία links. Οκ, για να δούμε το left back. Έναν Robertson δεν έδωσε που ήθελα να πω. Έδωσε όμως Άλαμπα, έδωσε Σάντρο. Πάμε Σάντρο, δεν έχω καλύτερη επιλογή. Οι τέγες. Πάμε Σάντρο, μπας και πάρουμε κανέναν Ιταλό, ξέρω εγώ, center back, ποτέ δεν ξέρεις. Goalkeeper. Άλισον, όχι. Έδωσε Γιορίς όμως, ο οποίος κάνει μια χαρά γιατί είναι Γάλλος. Έχουμε και link με τον Βαράν. 91 rating. Καλό είναι το ξεκίνημα. Για να δούμε εδώ πέρα ένα καλό left back. Λοιπόν, λέω να πάρω Βαλένσια. Δεν χωράει, το ξέρω, αλλά είναι 91 overall. Και αν μας είχε κανένα psycho center back, θα χωρέσει άνετα στην ομάδα. Οπότε πάμε Βαλένσια. Εξάλλου Φλορέντσιος χωρούσε μόνο. Αλλά εντάξει, για την κάρτα. Πάμε Βαλένσια. Και εδώ πέρα ένα icon center back. Δίνει Ράμος, ο οποίος μπορεί να μπει στην ομάδα ως left back. Βασικά να βάλω Βαράν left back και να βάλω Ράμος center back. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, πάμε goalkeeper να δώσει καν icon. Δίνει Γιασίν 94, πάρα πολύ ωραία. Δίνει και Σμάχιλ, δίνει και Βαντεσάρ, αλλά πάρουμε Γιασίν. Θα μπει εδώ όμορφα. Οκ, καλά είμαστε, πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά θέλουμε ένα center back και ίσως ένα cam και είμαστε τέλεια. Εδώ δεν δίνει κάτι καλό, δίνει έναν τίποτα, Dumfries. Εδώ δίνει 95 Μέση, ο οποίος δεν χωράει πάλι, αλλά super sub εννοείται, μπορεί άνετα να μπει ο Μέση. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Barnes, ο οποίος και αυτός αν τον πάρουν πάλι αναγκαστικά είναι prime moments, αλλά και αυτός δηλαδή δεν νομίζω να χωρέσει κάπως, ενέχοντας Ροναλντίνιο και Μέση. Τι δίνει ρε παιδιά, απίστευτο έτσι. 95 Ρονάλντο, ο οποίος και αυτός που να το χωρέσει, πραγματικά πρέπει να βγάλει Σκρόιφ τελείως έξω για να χωρέσει κι αυτός. Τι να πω, ας προχωρήσουμε να δούμε. Και εδώ φαίνεται καλό. Μπαμπέ 90 και Περέιρα βέβαια. Ο οποίος ο Περέιρα ίσως βοηθούσε επειδή είναι left back. Αλλά θα πάρω Μπαμπέ. Να πάρω Περέιρα. Βασικά, πάμε Μπαμπέ, πάμε Μπαμπέ. Δεν υπάρχει λόγος να πάρω Περέιρα. Έχουμε Ράμος έτσι κι αλλιώς και Βαράν. Καλά είμαστε. Εδώ δεν είναι τόσο καλό.
Θα πάρουμε τον Insigne που είναι πιο high-rated. Τώρα που το σκέφτομαι ίσως πρέπει να πάρω Pereira, αλλά εντάξει δεν νομίζω. Και Varane left back, μια χαρά πιστεύω μπορεί να λειτουργήσει σε 7 chemistry. Και τελευταίο pick, θέλουμε κάτι καλούτσικο. Και δίνει με Ndidi 86 που πραγματικά ήταν ό,τι έπρεπε. Γιατί τώρα συνειδητοποιήσω ότι έχω Anouar CDM και μας έκατσε πάρα πάρα πολύ καλά ο shape shifter με Ndidi. Και είμαστε. Λογικά 192 πάει, τώρα 193 δεν νομίζω. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλές επιλογές για Super Sub. Έχουμε Ronaldinho, έχουμε Messi, έχουμε Ronaldo. Το κακό είναι έτσι όπως το βλέπω ότι μάλλον θα χρειαστεί να παίξουμε με βασικό τον Σιλβερά που έχουμε. Όπως βλέπετε η ομάδα είναι 192. Ναι, μάλλον θα χρειαστεί να παίξουμε με βασικό τον Σιλβερά από την Κορέα για το chemistry. Γιατί τώρα να παίξουμε Messi 4 chemistry ή Ronaldinho 4 chemistry δεν αξίζει. Οπότε μάλλον θα παίξουμε κάπως έτσι. Απίστευτη ομάδα. Λογικά σκέφτομαι να ξεκινάω βασικό Ρονάλντο, να τον βάζω striker. Δηλαδή να βγάζω τον Σιλβερά, να βάζουμε Ρονάλντο στη θέση του και να έχουμε Κρόιφ, Σεκά, Μαραντόνα και Ζιντάν. Ο Μαραντόνα λογικά θα βγαίνει γιατί θα μπαίνει ο από κούραση ενώ έχει κακό στάμινα. Οπότε μάλλον θα μπαίνει κανένας Ροναλντίνιο ή Μέση. Ροναλντίνιο ίσως, γιατί μέσα τον έχουμε δοκιμάσει. Οπότε αυτά είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Βαράν θα παίζει σε left back. Λοιπόν, αυτά πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στα παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Θα πάμε πολύ καλά στο τριμμένο τραφτάκι, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ δυστυχώς ενώ η συνδέση μου ήταν καλή, χωρίς να έχει ξεκινήσει κανένα μάτς, με ρωτάει και όχι μόνο δεν ξαναπέζω στο παιχνίδι, αλλά με το μετράει ο Σίτα, κλασικά. Jumbo Premium Gold Pack και νομίζω Jumbo Gold Pack. Τέλος πάντων, βγάλαμε τον Guillermo εδώ πέρα, που ήξερα 10 χιλιάρικα και νομίζω από το άλλο δεν βγάλαμε τίποτα, να το θυμάμαι. Οπότε ναι,
Δυστυχώς τελείωσε έτσι άδοξα, πάντως τρομερή ομάδα πραγματικά, το γκολ του Μαραντόνα ήταν πείμα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να το χαρούμε δυστυχώς λόγω της EA. Και τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, like, share στο βίντεο, μια ρεφαίνη στο κανάλι και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.